Την διαβεβαίωση ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα στο πλευρό των επαγγελματών βιοτεχνών έδωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Οικονόμου. Εκεί είχε συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ επιτάπητος τέθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σε καθημερινή βάση στενάζουν εξαιτίας της έλλειψης ρευστού για να κινηθεί η αγορά. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής θα πρέπει ως προτεραιότητα να έχει τη λήψη ορισμένων σημαντικών μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς. Προτεραιότητες, είπε, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές των εμπόρων προς τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ενώ επεσήμανε πως η πάταξη του παραεμπορίου, που τόσο πληγώνει την τοπική αγορά, αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα. Επιπλέον δήλωσε, καταλήγοντας, πως ο εμπορικός κόσμος είναι η ραχοκοκαλιά της τρικαλινής κοινωνίας και για το λόγο αυτό πρέπει να τη στηρίξουν με κάθε τρόπο. Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία ΕΒΕ τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα που είναι η προεκλογική εκστρατεία, βρήκε το χρόνο να επισκεφθεί την Ομοσπονδία μας. Είναι ο πρώτος υποψήφιος που μας επισκέπτεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.